Μια δεδομένα στο Δήμο Φραγκαδόνας μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος να θέσει σε αργία με την κατηγορία της ψεύδους βεβαίωσης τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Θανάση Ζιόγκο, σύμφωνα πάντα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Τρίκαλα Voice. Πρόκειται ουσιαστικά για την υπόθεση των περίφημων μεταδημοτεύσεων την περίοδο 2005-2006 στον Δήμο Ιχαλίας. Υπόθεση για την οποία συνεχίζουν να βρίσκονται στα δικαστήρια ο κ. Θανάσης Ζιόγκος με τον νυν Δήμαρχο Φραγκαδόνας κ. Κώστα Οικονόμου. Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας κυρίας Πόπης Γιαρακούδη αναφέρει χαρακτηριστικά: θέτουμε σε αργία τον κύριο Αθανάσιο Ζιόγκο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Φραγκαδόνας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωωτικής απόφασης επί της κατηγορίας που τον βαρύνει, της ψευδούς βεβαίωσης, οπότε έρεται αυτοδικαίως το μέτρο της αργίας και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθέν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.